Ο Κουτσόπουλος κάτω από τα δοκάρια, όπως συνήθως. Στην άμυνα Φέρστερ, Δούκας, Σάβας παραμένει στο δεξιάκρο της άμυνας και Μελαβιανάκης. Μότσο και Βούκοβιτς, οι δύο αμυντικοί χαφ. Τσάγκαρης δεξιά, Χατζηρίζος αριστερά. Και στην επίθεση ο αρχηγός, ο Σοκράτης Μπουντούρης, που επίσης επιστρέφει. Και ο Βραζιλιάνος Γουέλινγκτον, μέχρι το Γενάρη, παίκτης του Διαγόρα. Χασάν Κουλά από την Ξάνθη και Γιώργος Μένεξής από τις Σέρες, η βοηθή του. Τέταρτος διαιτητής, ο Χρήστος Μανούρας από τα Τρίκαλα. Αν την υπολογίσει κανείς για το ότι μιλάμε για πρώτο μαγιά και ότι το παιχνίδι διεξάγεται στις 3 το μεσημέρι, πολλοί κόσμος στις εξέδρες του ΔΑΚ της Καρδίτσας. Κρίσιμο το παιχνίδι και υπάρχουν και προηγούμενα ανάμεσα στις δύο ομάδες από την περασμένη σεζόν. Το Περικλής Αμανατίδης. Πέρσι οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν σε αυτό εδώ το στάδιο πάνω κάτω τέτοιο καιρό και η αναγέννηση είχε πάρει μια δραματική νίκη με 2-1. Εδώ φυσικά ο Γιώργος Φυρός. 52 συμμετοχές με την εθνική μας ομάδα. Ο Περικλής Αμανατίδης άφησε εκτός αποστολής τον τραυματία Βέλα Τζούνιορ και τους Μάριαν Βακουβτσί, Διγκόζη και Κομβολίδη. Που ορισμένοι από αυτούς, βασικό στόχο. Ναι, ορισμένοι από αυτούς έχουν καταθέσει προσφυγές, έχουν οικονομικά προβλήματα, οικονομικής φύσεως προβλήματα και ίσως να αποτελέσουν και παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο και ο Γιώργος Φυρός έχει και αυτός. Ο σπεσιαλίστας, ο Ιβάν Ρούσεφ, εκτελεί απευθείας στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά. Όμως κρατάει όσο χρειάζεται για να ανέβουν συμπαίκτες του και από τα αριστερά. Μελαβιανάκη, συμπαλιά με σπόντα, πέρασε για τον Χατζηρίζο, κάνει το γύρισμα εκείνος. Η φάση συνεχίζεται για την αναγέννηση, διπλή σπόντα, out. Δείτε εδώ και πάλι, απέφυγε και τον Μελαβιανάκη μετά τον Βούκοβιτς ο Ρούσεφ, γύρισε ωραία στο ύψος της μικρής περιοχής, ακριβώς το 30, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. 6 παίκτες της αναγέννησης είναι μέσα στην περιοχή. Η μπάλα πέρασε για τον Δούκα, πήρε την κεφαλιά, out. Πρώτη μεγάλη στιγμή σε κάθε περίπτωση στο δεύτερο μέρος και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε εδώ τον Τσάγκαρη που μπαίνει στην περιοχή με καλές προϋποθέσεις, το γύρισμα δυνατό για τον Μπουντούρη που μπερδεύτηκε, δεν το συνηθίζει. Εδώ και πάλι η προηγούμενη φάση. Μπουντούρης κάνει και το σουτ. Δεν είναι άσχημο, αλλά λίγο πάνω από το δοκάρι. Δεύτερη καλή στιγμή για την αναγέννηση μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό και πάλι με πρωταγωνιστή τον Σοκράτη Μπουντούρη. Δεν ξέρω αν... Κίτρινη κάρτα στο μεταξύ για τον Μπιτέλη σε ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα και αυτός είναι βέβαια ο Σάκης Γκόγκας. Τρεις παίκτες μπροστά η αναγέννηση. Λογικά ο Γκόγκας, στην κορυφή. Δεξιά του και λίγο πιο πίσω ο Σοκράτης Μπουντούρης και αριστερά. Καθυστήρησε και πάλι ο Ρούσεφ αφού είχε κλέψει την μπάλα ο Χατζής. Τώρα ο Μότσο ανεβαίνει από τα δεξιά ο Μπιτέλης. Δοκιμάζει το σουτ ο Ρουγουανός, καθόλου άσχημο, λίγο έξω. Καλή στιγμή για την αναγέννηση. Ξανά για τον Μότσο. Ωραίο τακουνάκι από τον Ρουγουανό. Ο Μπιτέλης πέρασε για να δούμε αν θα προλάβει την μπάλα. Τα κατάφερε, έχει τρεις συμπαίκτες μες στην περιοχή. Βγάζει την μπάλα έξω για τον Γουέλινγκτον. Εκείνος για τον Μότσο, καλή κίνηση, καλό και το σουτ, όχι όσο έπρεπε όμως από τον Ουρουγουανό. Η καλύτερη κίνηση στο μάτς από τους γηπεδούχους. Σέντρα του Μπιτέλη, ο κατέβασμα από τον Γουέλινγκτον και πάσα με τη μία για τον Μότσο. Ξεμαρκάριστος εκείνος, λίγο έξω από την περιοχή.
πάνω από το κεφάλι του Γκόγκα. Ευκαιρία για τον Γουέλινγκτον. Κάνει το σουτ έξω. Έχει χτυπήσει ο Βελίδης. Δεν ξέρω αν χτύπησε το δοκάρι πέφτοντας. Εδώ και πάλι το προηγούμενο σουτ. Πράγματι βρήκε λίγο στο αριστερό του δοκάρι ο Μάρκος Βελίδης. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό. Κυριολεκτικά ξύρισε το οριζόντιο δοκάρι το σουτ του Βραζιλιάνου. Δείτε ξανά το ωραίο replay. Εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Βαρύ σεντερφόρο ο Σάκης Γκόγκας. Δεν είναι και πολύ καλός με την μπάλα κάτω. Και εδώ ο Ταραχούλσκι βγαίνει στην κόντρα. Μεγάλη ευκαιρία για το Διαγόρα να πάρει την νίκη. Μεγάλη επέμβαση από τον Κουτσόπουλο στην μεγαλύτερη φάση του μάτς. Στο 83. Ιδανική παλιά για τον Μπάρτο Ταραχούλσκι. Τέτα τέτο Πολωνός, ο οποίος έχει πέσει στο χόρτο και τραβάει τα μαλλιά του. Και δικαιολογημένα, αν θέλετε, γιατί ξέρει ότι σπατάλησε την μεγαλύτερη ευκαιρία της ομάδας του να φύγει νικήτρια από την καρδίτσα. Εδώ και πάλι. Πολύ ωραία μπαλιά, συστημένη από τον Ιβάν Ρούσεφ για τον Πολωνό, τον Μπάρτο Ταραχούλσκι. Κανένα offside. Καθυστέρησε λίγο, σημάδεψε παρόλα αυτά, αλλά... Μότσο. Ωραία προσπάθεια από τον Ουρουγουανό. Καλή και η σέντρα για το κεφάλι του Γκόγκα. Έχασε την μπάλα ο Βελίδης, το πλασέ. Την μπάλα στα δίχτυα, αλλά από την έξω πλευρά. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Γιώργος Μπιτέλης σε ένα από τα σπάνια λάθη του Μάρκου Βελίδη. Δείτε εδώ, βγήκε ωραία και φάνηκε να ελέγχει την φάση, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του Γκόγκα και στη συνέχεια ο Μπιτέλης με την αιστεία ανυπεράσπιστη έστειλε την μπάλα έξω. Στο 87 αυτή η ευκαιρία έβγαλε από την άμυνά του ο Μπριλάκης, αν είδα καλά. Και τώρα ο Διαγόρας απειλεί εκ νέου. Ευκαιρία για τον Πουλόπουλο, κάνει το σούτ έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Διαγόρα να πάρει την νίκη με τον Παύλου. Ίσως να υπήρχε φάουλ, αλλά είπαμε αυτά και στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν η τελευταία εικόνα από τον αγώνα. 0-0. Μία ακόμη λευκή ισοπαλία, μία ακόμη ισοπαλία καλύτερα για την αναγέννηση. Η οποία μάλλον θα πρέπει να αρχίσει να συμβιβάζεται με την ιδέα της συμμετοχής της στα play-out. Ανεβαίνει βέβαια στους 38 βαθμούς,